Πιστεύω πλέον ότι δεν αφήνει τίποτα, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για τη συνέχιση του κλάδου από εδώ και πέρα. Τα πράγματα σφίξανε τόσο πολύ, δεν το περίμενε κανείς ότι το τελευταίο διάστημα όλα αυτά θα χτυπούσαν τους αγρότες που ήδη τα τελευταία 2 χρόνια όλοι τα έχουν βάλει με τους αγρότες. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, οι αγρότες της περιοχής μας, της περιοχής του Ηρακλείου, έτσι κι αλλιώς θα έκαναν τη μισή επιδότηση φέτο λόγω νέας ΚΑΠ. Αυτά είχαν κάνει οι προηγούμενοι κυβερνώντες. Απαιτήσαμε κάποια αλλαγή από τη νέα κυβέρνηση που κυβερνάει τώρα ένα εξάμηνο, δεν την είδαμε. Ήρθαν λοιπόν τώρα τα μέτρα που θα ψηφιστούν αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω πότε, που θα πάρουν το 60% της επιδότησης που απομένει στον παραγωγό. Από εκεί και πέρα θα πάρουν το 60% από οποιοδήποτε εισόδημα θα βγάλει την άλλη χρονιά ο παραγωγός. Θα ανεβάσουν τον ΟΓΑ, την ασφαλιστική εισφορά που πληρώνει ο κάθε παραγωγός, που περίπου είναι τα 70 με 100 ευρώ αν θυμάμαι καλά το μήνα, θα την πάνε γύρω στα 2 με 250 ευρώ το μήνα. Αυτά είναι τα άμεσα. Έχουμε και έμεσα. Ανεβαίνει το ΦΠΑ στα αγροεφόδια από 13 στο 23%. Τα περισσότερα αγροεφόδια δεν ήταν όλα εκεί στο 13. Ανεβαίνει το ΦΠΑ στα συσκευασμένα τρόφιμα με αποτέλεσμα να μας ξαναγυρίσουν, κυρία Δουλγεράκη, στα τσουβάλια. Τα βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ μέσα, όχι πλέον συσκευασμένα, επώνυμα, ντόπια τρόφιμα, αυτό που προσπαθούσαν οι αγρότες να κάνουν το τελευταίο διάστημα. Τα βλέπουμε σακιά και από εκεί με τις έσολα θα βάνουμε στα σαντάκια και δεν θα ξέρουμε ούτε τι προέλευση είναι, ούτε την ποιότητα, ούτε ποιος θα παράγει. Πιστεύω ότι δεν έχω τι να πω. Χάνει κανείς τα λόγια του με αυτό. Δεν ξέρω πώς βλέπουν αυτοί ότι αύριο μπορεί να επιβιώσει ο αγρότης, μπορεί να καλλιεργήσει με όλα αυτά τα μέτρα. Αν υπάρχει έστω και κάποιο φως στο τούνελ, να έρθουν να καλλιεργήσουν, κυρία Δουλγεράκη, αυτοί. Διότι οι αγρότες αυτή τη στιγμή θα σταματήσουν να καλλιεργούν. Και το εννοώ. Το εννοώ, κυρία Δουλγεράκη, δεν έχει μέλλον πια αυτός ο χώρος με αυτά που έρχονται. Δεν είμαστε ούτε φοροφυγάδες, ούτε μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτό το ξέρουν καλά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο, αλλά και οι αγρότες. Όταν κάποιος κάνει εξαγωγή, κόβει το 100% των τιμολογίων. Όταν πουλάς επιτραπέζια στα φύλλα, πουλάς λάδι, πουλάς κυπευτικά στο εξωτερικό για να φέρουν αυτό το χρυσό στην άλαγμα, κόβουμε τα πάντα, κυρία Δουλγεράκη. Δεν είναι λοιπόν θέμα φοροδιαφυγής, είναι χτύπημα για να σταματήσει η παραγωγή στον τόπο μας, αλλά και γενικότερα στη χώρα. Αυτό πιστεύω και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αύριο τι κάνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά? Υπάρχει μια γενικότερη κινητοποίηση και ρωτάω μήπως και έχετε κι εσείς κάτι κατά νου, έχετε αποφασίσει κάτι προκειμένου να είναι ενημερός ο κόσμος, κύριε Καπιτάκη? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφασίσει κάτι, κυρία Δουλγεράκη. Περιμέναμε να δούμε όλη αυτή τη φοροκαταιγίδα, να δούμε πού θα καταλήξει, να δούμε αν έστω και την τελευταία στιγμή κάτι αλλάξει. Ξέρουμε ότι ο κόσμος εκεί που είχε φτάσει ήθελε μια συμφωνία, αλλά όχι έτσι, κυρία Δουλγεράκη. Όχι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, κάποιοι ίσως φορολογούνται παραπάνω, κάποιοι ίσως φορολογούνται λιγότερο. Οι αγρότες βγαίνουν αυτή τη στιγμή έξω από τα σπίτια τους. Βγαίνουν έξω από τις καλλιέργειές τους. Δεν υπάρχει μέλλον πια για τους αγρότες. Σας τα είπα, πιστεύω, όσο μπορούσα αναλυτικά αυτά που μας έρχονται, που τα είδαμε μέχρι και χτες, τα κοιτάζαμε για να δούμε σίγουρα εάν συμβαίνει αυτό, που όλοι πιστεύαμε ότι ήταν ένα θέμα, ότι δεν θα γινόταν, για να συνεχίσει η παραγωγή. Διότι ήταν ένα από τα τελευταία χαρτιά για να πάμε μπροστά μαζί με τον τουρισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται για κάποιους είμαστε ο αδύνατος κρίκος και πρέπει να σταματήσουμε να υπάρχουμε ή να σταματήσουμε να καλλιεργούμε ή κάποια στιγμή να γίνουμε μετανάστες, να πάμε κάπου αλλού.